Καλησπέρα σε όλους και από μένα και καλή και αγωνιστική χρονιά. Εγώ δεν βρίσκομαι εδώ ως βουλευτής, αλλά ως μέλος του κινήματος ενάντια στα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική. Και θα σας μιλήσω σήμερα, θα σας πω μια ιστορία, την ιστορία ενός κινήματος και τον τρόπο διαχείρισής του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να με συγχωρέσετε για το γραπτό κείμενο, αλλά είναι τόσο πολλά που δεν θα πρέπει να ξεχάσω τίποτα και να είμαι και σύντομη. Η ιστορία λοιπόν λέγεται «Χρυσά μέσα μαζικής ενημέρωσης». Το θέμα των εξορίξεων στη Χαλκιδική φαντάζομαι είναι πλέον γνωστό σε όλους. Η ελληνικός χρυσός ΑΕ, συμφερόντων Μπόμπολα και Κούτρα, σχεδιάζουν και έχουν αρχίσει να υλοποιούν ένα τεραστίων διαστάσεων εξορικτικό σχέδιο στην βόρεια Ανατολική Χαλκιδική. Οι τοπικές κοινωνίες και αλληλέγγυοι από όλη την Ελλάδα αντιστέκονται και αντιδρούν. Πρόκειται για ένα υπερκομματικό κίνημα πολιτών που έχει πλέον γιγαντωθεί. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες της υπόθεσης, ούτε θα εξετάσω την ορθότητα των απόψεων των δύο πλευρών. Αν θέλετε, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι κάτοικοι έχουν άδικο. Ας επικεντρωθούμε στον τρόπο που το θέμα προσεγγίστηκε δημοσιογραφικά και κυρίως από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τον τοπικό τύπο. Η πρώτη αντίδραση των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης ήταν η αποσιώπηση. Δεν υπήρξε τίποτα. Ούτε πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο, ούτε έντονη αντίδραση των τοπικών κοινωνιών. Δεν υπήρχε θέμα αξιολόγου. Θέμα που να πουλάει, θέμα που θα έπρεπε να ενδιαφέρει τους πολίτες. Ο τοπικός τύπος και η τηλεόραση, καθώς δεν μπορούσαν να το αποσιωπήσουν τελείως, επιδόθηκαν σε απαξίωση του θέματος, μιλώντας για μια μικρή καθοδηγούμενη μειοψηφία, σχεδόν γραφική στις δράσεις και τις αντιδράσεις της. Ενώ το θέμα έπαιζε μόνο η πλευρά της εταιρείας και των εργαζομένων παρουσιάζονταν. Αυτό το κλίμα άλλαξε λίγο πριν και λίγο μετά την εκλογή μου. Εξάλλου αυτό ήταν και ένα τρίκ, ένα κόλπο των Επιτροπών Αγώνα και των Κατοίκων, η υποψηφιότητά μου σαν βουλευτή, γιατί λέγανε Κατερίνα Κατέβα υποψήφια, γιατί θα αναγκαστούν, τι θα κάνουν, θα αναγκαστούν να σε βάλουν να μιλήσεις. Έτσι λοιπόν, με καλώσαν πια ως υποψήφια βουλευτή και μετέπειτα ως βουλευτή στα τοπικά κανάλια, υποχρεωμένη από τον νόμο. Και σε αυτές τις εκπομπές όμως που με καλούσαν, πάλι διατηρούσαν το ειρωνικό και παξιωτικό ύφος. Συνήθως απέφευγαν να με ρωτήσουν θέματα που αφορούσαν τα μεταλλεία χρυσού, και όταν εγώ έφερα την κουβέντα σε αυτά, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο, φαινόταν βέβαια και τα τηλέφωνα που πέφτανε κατευθείαν και τα μηνύματα, κόφτε την. Με κάποιο τρόπο να με σταματήσουν. Και ακόμη και σήμερα να σας πω ότι στα τοπικά μέσα της Χαλκιδικής είναι ελάχιστες οι φορές τις οποίες έχω εμφανιστεί, αν και είμαι βουλευτής Χαλκιδικής. Το πρώτο δημοσίευμα σε ευρεία κυκλοφορία σε έντυπο ήρθε από την Ελευθεροτυπία στο Έψινο στις 19 του 2011 με το άρθρο «Μην είδατε χρυσό στη Χαλκιδική» της Μαρίας της Λούκα. Το δημοσίευμα προκάλεσε την έντονη αντίδραση των εργαζομένων, προσέξτε, των εργαζομένων και όχι της εταιρείας. Όπου σπέβδουν να τονίσουν οι εργαζόμενοι, όπου και απαιτούν την παραδειγματική τιμωρία της δημοσιογράφου και απειλούν με μηνύσεις. Αντίθετα, στην εκπομπή του Sky, αναζητώντας τον ελληνικό χρυσό από τους συντελεστές των νέων φακέλων, δεν υπήρξε αντίδραση από την εταιρεία. Γιατί? Ήταν, βλέπετε, μια εκπομπή που ακολουθούσε όλες τις τεχνικές σύγχρονης προπαγάνδας για να εκμεύσει ανώδυνα το συμπέρασμα ότι η επένδυση είναι ωφέλιμη για την οικονομία της περιοχής, οι κίνδυνοι για το περιβάλλον και την υγεία συγκριτικά αμεληταίοι και οι αντιδρόνες είναι είτε κάτι γραφικοί οικολογούντες, είτε αμόρφωτοι και απληροφόρητοι χωριάτες. Οι αντιδράσεις όμως συνεχίστηκαν. Το κίνημα μεγάλωσε. Και ο αγώνας κλιμακώθηκε. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να επιστρατεύσει τις δυνάμεις καταστολής και τότε το θέμα ανοίχτηκε. Αφού δεν μπορούσε λοιπόν να κρυφτεί, περάσαμε στη φάση της παραπληροφόρησης και της υποφάντησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς κάλυψε η καθημερινή τη διαδήλωση και την καταστολή στις σκουριές την 9η Σεπτεμβρίου. Στην ελληνική έκδοση της καθημερινής, οι διαδηλωτές ήταν κάτοικοι και αναρχικοί, ενώ στην αγγλική κάτοικοι και διαμαρτυρόμενοι. Την επόμενη μέρα η εφημερίδα τόνισε
ότι οι συγκρούσεις έγιναν μεταξύ αντιδρών των κατοίκων και εργαζομένων στην εταιρεία. Κάτι που είναι απόλυτα ψευδές και δημιουργεί αίσθηση κοινωνικής και επιφυλίας σύραξης. Μετά από έντονες διαμαρτυρίες αναγνωστών, που ήταν αυτόπτες μάρτυρες, το κείμενο διαγράφηκε από την ιστορία. Δεν υπήρχε πλέον πουθενά. Και, και στον αθεωρημένο, οι εργαζόμενοι έγιναν αστυνομικοί. Το αποκορύφωμα ήρθε με το ανυπόγραφο άρθρο «Αποφασιστικότητα έναντι των άκρων», όπου αγώνες των κατοίκων, που χαρακτηρίστηκαν ως ακροαριστερά τάγματα εφόδου, εξομοιώνεται με τη δράση της Χρυσής Αυγής. Στις 21 Οκτωβρίου, άλλη μια διαμαρτυρία χιλιάδων πολιτών στις Σκουριές αντιμετωπίστηκε με απίστευτη σκληρότητα και βία από τις αστυνομικές δυνάμεις. Η κάλυψη των γεγονότων από τη δημόσια τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ ήταν εμετική και προκάλεσε ακόμη και την αντίδραση των εργαζομένων στο κανάλι, οι οποίοι καταγγέλουν ότι οι υπεύθυνοι ενημέρωσης με ξεκάθαρο τρόπο και συνειδητά τοποθετούνται υπέρ της πλευράς που υποστηρίζει τη λειτουργία του μεταλλείου χρυσού, διαστρεβλώνοντας γεγονότα και υιοθετώντας απόλυτα άκρητα τη θέση της Ελλάδας και της κυβέρνησης. Το Νοέμβριο του 2012 πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη ενάντια σε εξορίξα Χαλκιδική, Κυρικής και Θράκη. 8.000 άνθρωποι που κινήθηκαν ειρηνικά για ώρες στους κεντρικούς δρόμους της πόλης ήταν αόρατοι για τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καμία αναφορά, κανένα σχόλιο. Μόνο μετά από μια εβδομάδα ο Κώστας Αρβανίτης μας έδειξε στην πρωινή ενημέρωση. Όχι, λέγαμε και ένα άλλο. Αυτή η διαδήλωση δεν υπάρχει. Μέχρι να έρθουν τα πλάνα. Ναι, ναι, ναι. Τα πλάνα μας τα στείλανε τα παιδιά. Δεν είχαμε. Σε εκτεταμένο άρθρο του το Reuters αναλύεται η σχέση πολιτικών εργολάβων επιχειρηματιών και μέσω μαζικής ενημέρωσης. Μια σχέση διαφθοράς και διαπλοκής. Οι καναλάρχες και εκδότες που ζητήθηκε να εκθέσουν την άποψή τους, είτε δεν απάντησαν είτε αρνήθηκαν τη σχέση. Αντίθετα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Νοτικό Κοινωνικό Μέτωπο δήλωσε: «Στην Ελλάδα η πραγματική εξουσία βρίσκεται στα χέρια των τραπεζιτών, των διεφθαρμένων πολιτικών και των διεφθαρμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτό είναι το τρίγωνο της αμαρτίας». Το άρθρο αναφέρεται επίσης σε έγγραφο της Αμερικάνικης Πρεσβείας το 2006, που διέρευσε στα Wikileaks, όπου σε ελεύθερη μετάφραση λέει ότι πως όλα τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι κερδοφέρα, δεν είναι. Επιχορηγούνται από τους ιδιοκτήτες τους, που ενώ καλοδέχονται έσοδα από διαφημίσεις, χρησιμοποιούν πρωταρχικά τα μέσα για να ασκούν πολιτική και οικονομική επιρροή. Πολλά ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν η θελημένα ή μη το παιχνίδι της κυβέρνησης των μεγαλοεργολάβων, των ανήθικων πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων. Η αποσιώπηση ή η στρέβλωση γεγονότων που σχετίζονται με αντίσταση και αντίδραση, καθώς και με κρατική βία, ενάντια σε διαμαρτυρόμενους πολίτες, εξυπηρετούν τους προπαγανδιστικούς σκοπούς της κυβέρνησης. Υποστηρίζουν και επικροτούν την πρακτική της εξουσίας που ουσιαστικά λέει στον πολίτη για να χρησιμοποιήσω τις λέξεις της συναδέλφου σας Μαρινίκης Αλεβιζοπούλου. Και οι δυο ξέρουμε τι συμβαίνει. Αλλά το έσχατο δημοκρατικό σου όπλο, η δημόσια καταγγελία, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Δεν έχω κανέναν ενδιασμό από ψέματα στη Βουλή, στη δικαιοσύνη, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ελέγχω τα πάντα. Δεν υπάρχει εξουσία πάνω από μένα. Οι κάτοικοι όμως της Χαλκιδικής δεν πτωήθηκαν από την απαξίωση και τη διαστρέβλωση των μνημονιακών μέσων. Βρήκανε άλλους διόδους επικοινωνίας και προβολής στο αγώνα τους, όπως το διαδίκτυο και μεγάλο μέρος του τύπου, και έτσι κατάφεραν να γίνει γνωστός τόσο σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, ο δίκαιος αγώνας τους εξαιτία του τόπου τους από τους ντόπιους και ξένους πισωτήρες. Κατάφεραν να έχουν αλληλέγγυους χιλιάδες ανθρώπους που διαδίδουν σε όλο τον κόσμο μέσα σε λίγες ώρες ό,τι συμβαίνει στη Χαλκιδική. Γιατί ο αγώνας ενάντια στην καταστροφή της Χαλκιδικής αφορά όλους μας. Όπως είπε και ο Μαχάτμα Γκάντι, πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν, μετά τους νικάς.
Και εμείς είμαστε σίγουροι ότι θα νικήσουμε. Και γι' αυτό σας καλούμε το Σάββατο στις 12 του μήνα, στις 11 η ώρα το πρωί στα Προπύλαια, όπου ήδη γύρω στα 6, μπορεί και περισσότερα λεωφορεία με κατοίκους από την Αρκιδική θα έρθουν για να διαδηλώσουν και στην Αθήνα, να κάνουν και στην Αθήνα γνωστό το θέμα τους και τον αγώνα τους. Είστε λοιπόν όλοι καλεσμένοι εκεί και καλό και τους δημοσιογράφους να το κοινοποιήσουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι ώστε να υπάρχει επίσης μια μεγάλη διαδήλωση που ας ελπίσουμε ότι αυτή η φορά δεν θα είναι όρατη. Θα έχω μια σύντομη τοποθέτηση γιατί έχουν υποθεί τόσα και πάρα πολλά και υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος να μιλήσει. Εγώ σε ένα χώρο αριστερών δημοσιογράφων ή ανθρώπων που είναι γύρω από τα μέσα σκεφτόμουν τι να πω που να έχει ένα νόημα, ας πούμε, γιατί έχετε μιλήσει και, και ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα το θέμα της χειραγώγησης της κοινή γνώμη από τα κυρίαρχα μέσα. Οπότε δεν ήθελα να επεκταθώ σε αυτό. Η σκέψη μου ήταν, επειδή την χάνω και ψυχολόγος επίσης, και έχω κάνει και ντοκιμαντέρ, ήταν η σκέψη μου ποιος είναι ο τρόπος για να κάνεις κάποια ανοίγματα, κάποια ρήγματα στο καθεστωτικό τρόπο ενημέρωσης, στον κυρίαρχο τρόπο ενημέρωσης. Γιατί πολλές φορές, επιτρέψτε μου να πω, ότι βλέπω ότι αυτός ο τρόπος ενημέρωσης σαν ύφος, σαν λόγος και σαν διαδικασία διεθωτείται και από τους αριστερούς δημοσιογράφους. Δηλαδή, μπορεί το πρόσημο να είναι αντιμνημονιακό, αριστερό κλπ. Αλλά το ύφος, το καθράρισμα και το πλαίσιο έχει αντίστοιχα, μπορεί να έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά που έχει και ο κυρίαρχος λόγος. Λοιπόν, και σκεφτόμουν λοιπόν τι είναι αυτό που πραγματικά, ένα μάλλον από τα στοιχεία, δεν μπορώ να πω τα πάντα, δημιουργεί κάποιο ρήγμα τέτοιο. Και σκεφτόμουν όταν δίνεις αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, αυτό που λένε και όλοι αυτοί που μιλούν, όταν δίνεις το λόγο στα ίδια τα υποκείμενα που δημιουργούν ιστορία, στα ίδια τα υποκείμενα που εμπλέκονται στους αγώνες, στις κοινωνικές καταστάσεις, να μας πούν την εμπειρία τους, να μας πούν το βίωμά τους, να μας πούν τη σκέψη τους και μετά σκεφτούμε μαζί πάνω σε αυτά. Δηλαδή πιστεύω ότι καταρχήν ένας τέτοιος τρόπος, μια τέτοια δημοσιογραφία κινητοποιεί, δεν αποξενώνει, δηλαδή δεν είναι. Εγώ είμαι στα δικαιώματα. Όταν αναπαράγεται κάτι που ξέρετε για τα δικαιώματα, εντάξει, θα το διαβάσετε, θα πείτε τι καλά αυτό. Για να σε κινητοποιήσει, πρέπει να ακούσει τον ίδιο τον άνθρωπο όμως που μίλησε ή τη σκέψη, μια πιο βαθύτερη σκέψη ή ένα συνέστημα πάνω σε αυτό, πάνω στην εμπειρία. Μου ήρθε στο μυαλό, ας πούμε, στην Αμερική. Γινόταν μια φορά την εβδομάδα. Ήμουνα στην Αμερική για ένα χρονικό διάστημα. Όπου στην πόλη γινόταν μια φορά την εβδομάδα μια εκπομπή όπου οι άστεγοι είχαν το λόγο στο ραδιόφωνο. Και εκεί μάθανε εκπληκτικές ιστορίες, αλλά και ερχόσουν σε επαφή με αυτό το κομμάτι με έναν τρόπο εντελώς έξω από τα στερεότυπα που είχε εξ αρχή στο μυαλό σου. Δηλαδή, πώς οι ίδιοι οι φορείς της ιστορίας, οι φορείς των κινημάτων έρχονται στο προσκήνιο. Και αυτό δεν το λέω μόνο για ομάδες που είναι στο περιθώριο, αλλά το λέω και για όλες τις κινητοποιήσεις που έχουμε δει αυτόν τον καιρό. Έτσι, δηλαδή, εγώ πολύ θα ήθελα να έχω διαβάσει πολύ περισσότερο τους ανθρώπους που έχουν κατέβει στον δρόμο, που έχουν κατέβει στις πλατείες, τους άνεργους κλπ. Όχι σαν νέα και σαν κατηγορίες, αλλά τις προσωπικές τους εμπειρίες. Ποιες είναι οι πολιτικές τους σκέψεις, τι τους κινητοποιεί, τι τους κάνει να αντιστέκεται σε αυτή την περίοδο, πώς καταπολεμούν την κατάθλιψή τους. Τι άμυνες και βρίσκουν για να προχωρούν και όλα αυτά. Επίσης να πω από τη δικιά μου εμπειρία τώρα στα δικαιώματα, καθημερινά αντιμετωπίζω καταστάσεις βίας, διότι ζούμε σε μια περίοδο εκφασισμού μεγάλου, έτσι. Και όμως όπως διατυπώνονται στα μέσα, αυτές οι καταστάσεις δεν σκεφτόμαστε πάνω στις καταστάσεις, αλλά πάνω διατυπώνουμε καταγγελίες για τις καταστάσεις. Και σκεφτόμουν να υπήρχε ένας χώρος να δουλευτεί ή να εκφραστεί ή να σκεφτούμε πάνω σε αυτή τη συνεχή βία που βιώνουμε, που βλέπω να βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι, που βιώνω εγώ και δεν μπορώ να το εκφράσω έτσι. Δεν δίνεται ή δεν βρίσκω το χώρο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο. Ναι, αυτό δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτό σαν ένα βασικό, σαν μια σκέψη ας πούμε, την οποία όμως την έχετε ήδη εδώ πέρα, γιατί με αυτόν τον τρόπο πορεύεστε. Και να σας ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.